Ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα προηγήθηκε της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Αμερικανικό Κογκρέσο μέσω τηλεδιάσκεψης. Όταν τελικά πήρε τον λόγο, ο Ουκρανός Πρόεδρος συνέκρινε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του με ιστορικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει βαθιά τον Αμερικανικό λαό. Την επίθεση στο Pearl Harbor και τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια για να εξουδετερωθεί η ρωσική απειλή. Η Ρωσία έχει μετατρέψει τον ουρανό της Ουκρανίας σε μια πηγή θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εκτοξεύσει ήδη σχεδόν 1.000 πυράβλους στην Ουκρανία. Αμέτρητες βόμβες. Χρησιμοποίησαν ντρόουν για να μας σκοτώσουν με ακρίβεια. Είναι ένας τρόμος που δεν έχει δει η Ευρώπη. Δεν τον έχει δει για 80 χρόνια και ζητούμε μία απάντηση. Μία απάντηση σε αυτό το τρόμο από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ αυτό που ζητάμε. Να δημιουργηθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. Έχω ένα όνειρο. Αυτές οι λέξεις είναι γνωστές σε καθέναν από εσάς. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω μία ανάγκη. Έχω την ανάγκη να προστατεύσω τον ουρανό μας.